τελειώσει και η παρουσίαση της επόμενης ενότητας, θα γίνουν οι ερωτήσεις προς όλο το πάνελ. Πρέπει να βάλω τα ελιά μου. Ξεκινήσαμε να μιλάμε από το θέμα της μάθησης και ότι η μάθηση είναι κάτι απλά γνωστικό και νομίζω και ο κ. Σταυρόπουλο που κάνει μίλησε έντονα σε αυτό το κομμάτι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό, μια συναισθηματική πλευρά μέσα μας που είναι καθοριστική και ότι οι σκέψεις πιθανόν είναι έκφραση αυτού του συναισθήματος. Κατά την ίδια έννοια, η μάθηση δεν μπορεί να έρθει μόνο γνωστικά, πρέπει να έρθει και βιωματικά, άρα συναισθηματικά. Με την πρωτοβουλία της κ. Χατζαπίδου ξεκίνησε μια προσπάθεια εμπλοκής όλων των μαθητών του μεταφραστικού προγράμματος σε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες βιώνουν στην πράξη αυτά που έχουν στην πράξη. Μία από αυτές είναι μια δουλειά που έγινε στην Ασή της Λέσβου, στην περιοχή του Μόλυβου, για να ξανατοποθετούμε, για ένα rebranding μέσα σε αυτή την εποχή, σαν τουριστικό προορισμό του Μόλυβου. Να πω ότι τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την εξαιρετική δουλειά που έγινε, που έτυχε τόσο ζωηρή αποδοχή από του ανθρώπου εκεί, ήταν η Έλκε Βένενταλ, που είναι στη Γερμανία με μεγάλο στρατηγείο, αλλά κατέληξε να κάνει το πτυχιακό τη εδώ, σε εμά, και τώρα εργάζεται στην Πέλοπα. Ο Άλεξ Μπούντα γεννήθηκε στην Αλβανία, τέλειωσε το Μακεδονία και κάνει MBA, τελειώνει το MBA και εδώ σε Banking and Finance. Η Μαρκό Πάουελς από το Βέλγιο, που επίσης τελειώνει το MBA σε Finance. Ο Γιώργος ο Καρτατζής, ο οποίος θα ανεβεί και θα μιλήσει σε λίγο, όπως και η Έλκη που ανέφερε προηγουμένως. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αποφύτησε το γερμανικό Θεσσαλονίκης, τέλειωσε μηχανολόγος μηχανικός στα όμορφα Χανιά της Κρήτης και ολοκλήρωσε το MBA του στο marketing. Και η Ειρήνη Τσερέπη, με την οποία θα συνδεθούμε μέσω Skype, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, που γεννήθηκε στην Αλβανία, τέλειωσε στην Ελλάδα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πήρε το BA της στο ACT εδώ στο Finance και τώρα τελειώνει το MBA της σε Banking and Finance. Και είναι και υπότροφος του Ιδρύματος του Ποδοσφαίρου. Θα φωνάξω τον Γιώργο και την Έλκε. Λόγω τη δύσκολη δουλειά να προσγειώσω σε κάτι πιο πεζό, μετά από την όμορφη σύγκριση που είχαμε, να σας μιλήσω για το Μόλυβος Project. Ένα project το οποίο δείχαμε ένα τηλεφώνημα, ένα ωραίο πρωινό, ότι θα βαθιστεί, θα συναντηθεί αυτή η ομάδα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του MBA εδώ στο ΑΤ και ότι έχουμε το φορέα τουρισμού Μύθινας, ο οποίος θέλει για το Μόλυβο της Λέσβου να κάνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο marketing και να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση rebranding. Πρώτα απ' όλα, και στη Μόλυβος. Μόλυβος, Λέσβος, Ελλάδα, μεγάλο τουριστικό θέατρο από τη δεκαετία του 60, μάζευε όλο το τσέτσε του κόσμου, προχώρησε στο πιο mainstream τουρισμό και άρχισε σιγά σιγά να θαρακμάζει. Θα κάνω λίγα χρονικά άλματα στο μέλλον, στο τι κληθήκαμε να παρουσιάσουμε και τι παρουσιάσαμε τελικά, αυτό που ήταν, συλλέξαμε και αναλύσαμε διάφορα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία και ποιοτικά για να προσδιορίσουμε τις αιτίες που συνέβαλαν στη μείωση του τουρισμού στο νησί. Τώρα έρχεται ένα ερώτημα. Υπήρχε πτώση του τουρισμού στο νησί? Δηλαδή, αν το 2010 έχει 110.000 αφίξεις, το 2011 έχει 90.000 αφίξεις, αλλά στο ενδιάμεσο έχει κλείσει ένας μεγάλος tour operator στην Ολλανδία, ο οποίος έφερε 30.000 κόσμο, τι σημαίνει αυτό για σένα, τι συμπεράσματα βγάζεις από αυτό? Διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα σε κάθε τις αγορές, vertical market segment, και αξιολόγησε καταλληλότητά σου με τις υπολομές του προορισμού. Σας πέρα ένα παράδειγμα πάλι. Πολύ όμορφο μοναστήρι βρίσκεται στο Μόλυβο και ταυτόχρονα το νησί είναι γνωστό, φέρεται να είναι ο τόπος καταγωγής της Αφούς. Αυτό φέρνει δύο κάθε τις αγορές κοντά στο Μόλυβο, τόσο το προσκυνηματικό τουρισμό, όσο και το λεγόμενο gay and lesbian. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το κριτικό όριο πάνω από το οποίο
πάνω από το μία κάθε αγορά έρχεται σε αντίθεση, σε σύγκρουση με το άλλο. Μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Υπάρχουν οι activity visitors, οι επισκέπτες που έρχονται κάνουν δραστηριότητες, έχουν να κάνουν hiking, ποδήλατα, mountain bikes, τέτοια πράγματα. Υπάρχουν υποδομές να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά. Μετά από κάποιες επισκέψεις και στην τοποθεσία, αναπτύξαμε και δοκιμάσαμε εκεί on-site ένα εκτενές χρηματολόγιο, από το οποίο θέλαμε να δούμε μια σειρά πραγμάτων. Κυρίως, ποιες είναι οι προσδοκίες του επισκέπτη στο νησί, ποια είναι η ικανοποίηση που έχει όταν τελικά το επισκέπτεται, πού το τοποθετεί ο υπάρχον επισκέπτης τον προορισμό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, και τέλος φυσικά την ίδια τη συμπεριφορά του επισκέπτη, του ταξιδιώτη. Και στο τέλος, μετά από μελετική έρευνα και έρευνα, και είχαμε την τιμή, όλο χαρά και χαμάρι, να παρουσιάσουμε εκεί στο φορέα αυτό που κάναμε. Αλλά επειδή είπα ότι κάναμε κάποια λογικά, πάμε λίγο πίσω. Θα πάμε εδώ πέρα που βλέπετε τέσσερα πράγματα πάνω από την διαφάνεια, και εγώ βάλω τέσσερα ερωτηματικά εδώ πέρα. Για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Φορέα τουρισμού Μύθινας. Τι είναι αυτό. Από εκεί ξεκινήσαμε. Είναι οι ξενοδόχοι μέσα. Καλώς είναι οι ξενοδόχοι, αλλά είναι οι εστιατόρες. Είναι και οι εστιατόρες. Είναι και οι μικρομαγαζάτορες. Τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλές κενές σελίδες να γεμίσουμε. Είχαμε μάλλον. Γιατί για παράδειγμα, αν είναι το πεντάστερο το ριζόρτ μέσα και είναι ο μαγαζάτορας, τα συμφέροντα είναι ταυτόσιμα. Εμείς ποια τοποθέτηση θα ακολουθήσουμε, ποια είναι η στρατηγική που θα προτείνουμε και θα είναι δυνατό στο τέλος αυτής της εργασίας. Αυτά που θα προτείνουμε να τους περιβάλλουμε όλους μέσα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Στρατηγικό σχέδιο marketing. Είχαμε τύχει να έχουμε όλα τα εργαλεία από το πρόγραμμα MBA ώστε να το καταστρώσουμε αυτό. Το είχαμε κάνει, είχαμε δει case studies, είχαμε γνωρίσει ανθρώπους, αλλά στην πράξη σκηνώντας από αυτό το απόλυτο μηδέν του που είναι ο μόλυβος, ας πούμε, στο να καταστρώσει ένα σχέδιο marketing και αυτό το μέρος, ήταν ένα πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο, τεράστια πρόκληση. Και τέλος, rebranding. Εδώ τι να πρωτοποιεί κανείς. Το τοποθέτηση, δηλαδή είναι rebranding, να το ξανά τοποθετήσουμε. Το προϊόν, την υπηρεσία, την τοποθεσία, το τοποθέτησε κανείς εξ αρχής. Τοποθετήθηκε μόνο του. Ποια είναι αυτή η τοποθέτηση, τέλος πάντων. Πώς το αντιλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το οποίο, στο τέλος, δηλαδή, αυτό το οποίο πουλάει ο φορέας, αυτό το οποίο πουλάει ο ξενοδόχος στο μόλυβο, είναι αυτό το οποίο αγοράζει ο επισκέπτης από όπου και αν έρχεται. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή στάση από το θέμα. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο, στο τι είναι αυτό το οποίο εμείς αποκομπήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ξεκινήσει η Ειρήνη. Μέσω Skype. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως ανέφερε ο Γιώργος, τώρα προχωράμε σε ένα άλλο τομέα στην παρουσίασή μας που έχει να κάνει τι αποκομίσαμε εμείς από αυτό το project. Όπως βλέπετε, ή δεν ξέρω αν βλέπετε το PowerPoint, υπάρχουν τέσσερα πράγματα που εγώ έβαλα ότι αποκόμισα από το project, όμως υπάρχουν πολλά περισσότερα. Πρώτον, ένα από αυτά είναι η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, παράδειγμα, είναι η ανάπτυξη του ερωματολογίου της έρευνας αγοράς που ανέφερε ο Γιώργος, στο οποίο έπρεπε να εξετάσουμε την ύπαρξη αυτών που εμείς είχαμε ως δεδομένα για να μπορέσουμε τελικά να τελειώσουμε τη στρατηγική που θέλαμε να προτείνουμε στο τέλος. Δεύτερο παράδειγμα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του project. Έχουμε μάθει στα case studies που δουλεύουμε στα μαθήματά μας να ξεκινάμε από το 0 για να φτάσουμε στο 10. Εδώ όμως δουλεύαμε 5 άτομα, συν τους καθηγητές μας, 7 άτομα, οι οποίοι έπρεπε να δουλέψει ο καθένας ένα ξεχωριστό κομμάτι και όλα τα κομμάτια να δουλέψουν παράλληλα και τελικά να υπάρχει ένας στόχος. Οπότε δεν ήταν εύκολο, γιατί έπρεπε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και έπρεπε ο καθένας να δουλέψει ξεχωριστά και συγχρόνως μαζί με τους άλλους. Δεύτερο, η εργασία υποποίηση.
υπήρχε ευθύνη προς πραγματικούς πελάτες. Αυτή τη φορά δεν ήταν απλά ένα case study το οποίο θα παίρναμε έναν βαθμό στο τέλος του εξαμήνου. Ήταν μια εργασία που υπήρχε ευθύνη γιατί θα επηρέαζε την πραγματικότητα του ανθρώπου στο νησί. Επίσης, θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της ομάδας μας και η εικόνα των φοιτητών προς τα έξω, όπως επίσης και η εικόνα του κολεγίου. Τρίτον, ομαδική εργασία. Μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ και συνήθως λέμε ότι όλοι μπορούμε να δουλέψουμε σε μία ομάδα, όμως τελικά στο τέλος είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Μετά από κάθε ομαδική δουλειά, πάντα μαθαίνεις κάτι καινούριο και το πώς να λειτουργείς με διαφορετικούς ανθρώπους. Στο project ήμασταν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν διαλέξαμε εμείς να δουλέψουμε ένας με τον άλλον, μας διάλεξαν και είχαμε 5 διαφορετικούς ρυθμούς και έπρεπε να τους φέρουμε όλους σε έναν δρόμο. Οπότε πιστεύω ότι πάντα μαθαίνεις κάτι στο τέλος από κάθε ομαδική εργασία και μαθαίνεις πώς να λειτουργείς με διαφορετικούς ανθρώπους και τι να κάνεις αλλιώς την επόμενη φορά. Και τέλος, μάθαμε καμία εταιρική παρουσία στους πελάτες. Δουλέψαμε στο project περίπου 3 με 4 μήνες. Η δουλειά μας ήταν πολύ και νιώθαμε ασφαλείς στο τέλος όταν πήγαμε εκεί. Ξέραμε τι έχουμε στα χέρια μας. Όμως, το αποτέλεσμα θα κρινόταν από την αντίδραση των πελατών, που δεν ήταν οι καθηγητές μας, αλλά ήταν αυτή τη φορά επιχειρηματίες σε διάφορους τομείς πάνω στο νησί, που περίμεναν κάτι από εμάς γιατί μας είχαν αναθέσει μια δουλειά. Οπότε η τελική παρουσίαση πιστεύω ότι ήταν ένα πραγματικό μάθημα για μένα, γιατί έμαθα το πώς πουλάς τη δουλειά που έκανες και το πώς θα πρέπει να το παρουσιάσεις, να πιστούν κι αυτοί, να πιστέψουν σε αυτό που εσύ δούλεψες για αυτούς τους μήνες. Αυτά από μένα. Αυτά ήταν μερικά από αυτά που πήρα εγώ από το project και είμαι πολύ περήφανη που ήμουν μέλος του Molibus Project. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Έλκε. Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή της παρουσίασης, το δικό μου το background είναι λίγο διαφορετικό. Είμαι φοιτήτρια στο MBA. Επίσης, είμαι εργαζόμενη εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν θα αποκαλύψω πόσα χρόνια ακριβώς. Όταν αποφάσισα εγώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα του MBA, πριν 2,5 χρόνια περίπου, ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος ήταν αυτός ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη και επίσης για μένα μια ευκαιρία να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου και να μπορώ να εφαρμόσω αυτά που μαθαίνω στον χώρο εργασίας. Όπως έχουμε εξηγήσει, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία ονομάζεται Pelopark. Είναι μια εταιρεία τροφίμων, ελληνική εταιρεία, η οποία είναι στον χώρο εξαγωγών, σε αγορές Αμερικής κλπ. Δουλεύω στο τομέα του business development. Το MBA μου είναι στο management. Οπότε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το project για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί μου πρόσφερε εμπειρία και στο τομέα του marketing αλλά επίσης στο τομέα του management. Και λίγο θέλω να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που μου έχουν βοηθήσει και στην εργασία. Αυτό το project ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να δουλέψω περισσότερα κάποια concepts τα οποία είχαμε καλύψει στο μάθημα. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι μπορούσα ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσω αυτά τα concepts και κάποια συγκεκριμένα κομμάτια στη δουλειά μου. Έτυχε ότι στους τελευταίους μήνες του project, που δουλεύαμε πολύ το SWOT, SWOT ανάλυση, νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, και επίσης στην δημιουργία της στρατηγικής. Έτυχε εκείνο το διάστημα στην εταιρεία μου να ετοιμαζόμαστε για ένα strategy review. Οπότε μου ζητήθηκε να ετοιμάσω ένα SWOT. Το SWOT, όπως ξέρουν και οι συμφοιτητές μου, το έχουμε δουλέψει αρκετά στα case studies. Το δουλέψαμε επίσης σε αυτό το project, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί άλλο να βρίσκεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι σε 10 σελίδες στο case study και άλλο να πρέπει να μιλήσεις με ανθρώπους. Είχαμε τις δικές μας εμπειρίες, την επίσκεψη που κάνουμε στο νησί για να συλλέγουμε πληροφορίες.
πάρα πολύ έρευνα, αυτό είναι μια λέξη η οποία έχει μείνει ειδικά από αυτό το project, η έρευνα και πόσο σημαντικό είναι αυτό σε ό,τι κάνεις, είναι SWOT, είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής, είναι ένα σχέδιο marketing. Οπότε αυτή η έρευνα που έπρεπε να κάνουμε και ένα αντικειμενικό ψάξιμο των δυνατών και αδύναμων σημείων και του νησιού και του μόλιβου, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το να μπορέσω να κάνω το ίδιο με έναν πιο αντικειμενικό τρόπο και στη δουλειά μου και βλέποντας όλα τα διαφορετικά κομμάτια. Πέρα από το SWOT, είχαμε πει ότι δουλέψαμε και στη δημιουργία, στην ανάπτυξη της στρατηγικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε εργασία και για οποιαδήποτε εταιρεία. Ήταν ένα πολύ βασικό κομμάτι, κεντρικό κομμάτι του project. Ένα κομμάτι το οποίο είχε πάρα πολλούς παράγοντες. Όπως είπαμε, έπρεπε να έχουμε υπόψη μας την οικονομία, τάσεις στον τουρισμό, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του νησιού, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία και της χώρας. Έτσι με βοήθησε να ανοίξω τα μάτια μου, να μπορώ να δω όλη την εικόνα, the big picture που λέμε και στα αγγλικά, και αυτή την εμπειρία να τη μεταφέρω και στη δικιά μου εργασία για αυτή την ανασκόπηση που κάναμε. Ένα τρίτο κομμάτι που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ο προσδιορισμός του target segment. Εμείς όλοι δουλεύουμε για ένα συγκεκριμένο κοινό. Πώς ορίζουμε αυτό το κοινό, πώς μετράμε το μέγεθος, πώς διαπιστώνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπορούμε να αναπτύξουμε μια σωστή στρατηγική marketing και επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι του project, το οποίο πάλι μπορούσα να το μεταφέρω στη δικιά μου εργασία. Είχα μάθει πάρα πολλά άλλα πράγματα σε αυτό το project. Νομίζω ότι η Ειρήνη είχε αναφερθεί σε αρκετά, ο Γιώργος θα μιλήσει για κάποια ακόμα. Και όπως και η Ειρήνη είμαι πολύ περήφανη για τη συμμετοχή, για την παρουσία στην βασική και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον χώρο. Θα συνεχίσω και δεν μπορούσα να αφήσω απ' έξω κάποια πράγματα τα οποία ναι, μπορεί να είχα μια άποψη από το ζήτημα πιο πριν, αλλά όταν πλέον καταπληκτήκαμε και με το project Μόλιβος, ήταν πλέον εμφανή. Δηλαδή, το branding σήμερα στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι όπως μέσα από αυτήν την εμπειρία, μπορώ να πω ότι είναι μια αναγκαιότητα και όχι μόνο για τα προϊόντα, όχι μόνο για τις υπηρεσίες, αλλά για τη χώρα εν γέννη, για τη γεωγραφική μας θέση αυτή καθ' αυτή και πλέον για τους ίδιους ανθρώπους αυτής της χώρας. Και δεν είναι δυνατόν, και τα ξέρουμε και γι' αυτό θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω ότι πάντα πρέπει να τα λέμε και πάντα πρέπει να θυμίζουμε ότι πώς αυτά τα οποία ναι, μπορεί να μας φαίνονται αυτονόητα τελικά δεν τα κάνουμε, ότι δεν γίνεται το Αιγαίο να μην είναι συνώνυμο την Ελλάδα, δεν γίνεται γειτονικές χώρες να χρησιμοποιούν ως βασικό τους λόγο στο πώς προβάλλονται ως τουριστικοί προορισμοί να χρησιμοποιούν μέσα το Αιγαίο και εμείς να μην το κάνουμε. Και τη συνέχεια την ξέρετε. Θα μιλήσουμε για αιώλογο ή θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους πλέον που, και το πώς παρουσιαζόμαστε στην Ευρώπη και τι κάνουμε ή μάλλον τι δεν κάνουμε για αυτό. Και το δεύτερο, και λίγο πιο σχετικό με αυτό, είναι ότι το μπραντ δεν μπορεί να αφαιθεί να δημιουργηθεί από κατά τύχη και δεν γίνεται με εκτιμήσεις. Στο πρώτο κομμάτι της τύχης, το μπραντ της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού πώς έχει δημιουργηθεί. Για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει προορισμό? Αποτύχει. Αποτύχει γιατί, όπως λέει και ο υπεύθυνος καθηγητής μας εδώ πέρα, ο κ. Μοσχιώδης, είμαστε σε μια πανέμορφη γωνιά της γης. Έτσι. Θα προσθέσω εγώ ακόμα, έτσι γυρίστηκε και ο Σορμπάς το 70 και γίναμε μόδα. Αν με συγχωρέσετε, νομίζω ότι γίνεται με αρκετά σαν τεχνοπλού και δύσκολο να διαφωνήσει κανείς.
Αλλά το σημαντικό που ήθελα να πω είναι αυτό, ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μπράτ με εκτιμήσεις, και αυτό το είδαμε εκεί πέρα καταφανώς. Βασίζεται σε νούμερα, ήταν αυτά είναι στοιχεία, είτε είναι στατιστική, είτε είναι προβολές στατιστικών στον χρόνο. Γενικότερα προσωπικά μεγέθη τα οποία θα μας επιτρέψουν τόσο να πείσουμε τους πελάτες, όσο και εμείς οι ίδιοι, όταν θα πείσουμε τον πελάτη να επενδύσει πάνω σε αυτό που θα προτείνουμε, να είμαστε σίγουροι για αυτό που προτείνουμε. Για την ομονική κοινωνία ήδη υπόθηκε πολλά. Δεν θα το επαναλάβω. Θα βάλω τους παραμέτρους της συνεργασίας, της εξάρτησης μάλλον από φορείς, οι οποίοι δεν είναι ούτε πελάτες ούτε λίγων, και παράδειγμα για το δημόσιο. Τη συνεργασία που είχαμε στην περίπτωση αυτή με το φορέα, όπως προείπα, μπορεί να έχει και προηγούμενα συμφέροντα μέσα. Τη διαχείριση αυτών των μη ταυτόσιμων πάντα συμφερόντων και ούτω καθεξής. Εδώ κάπου κλείνουμε εμείς, και γιατί υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να γίνουν και ερωτήσεις και να συνεχίσουμε σε ό,τι θέλετε να μάθετε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ήταν ένα συγκεκριμένο. Μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική πρόταση, ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο σλόγγαν, ένα τρόπο, τακτική από πίσω, ήταν πολλά πράγματα. Η δουλειά αυτή, η παρουσίαση έχει γίνει, έγινε δεκτή με πραγματικά τόσο θετικά σχόλια, γι' αυτό μας βλέπετε και όλους τόσο, μας ακούτε τόσο περήφανος. Το θέμα είναι ότι υπάρχει το εμπιστευτικό και γι' αυτό το λόγο δεν θα παρουσιάσουμε κάτι εμείς εδώ. Από εκεί και πέρα, σαν τελευταίο σχόλιο, πρώτος να κλείσω, από κάτι το οποίο, αν και προερχόμενος από ένα πολυτεχνείο, γνωστό για την έρευνά του, για το πόσο πρακτικά είναι πράγματα σε ένα πολυτεχνείο αυτό της Κρήτης, δεν μπορούσα παρά να δηλώσω εντυπωσιασμένος από το επίπεδο, από το πόσο πρακτικά προσπαθεί να προσεγγίσει το πολύ μέσα από το MBA του, αυτά τα οποία έχει πρέπει να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να τα υποστηρίξουν με τη θεωρία. Δηλαδή δεν είναι μόνο το project του μόλυβου, αλλά είναι συνολικά μια θεώρηση η οποία νομίζω ότι την έχουμε χάσει την δράση. Δηλαδή, είμαστε αυτό το λέμε, θα κάνουμε τρία πράγματα και τελικά γίνεται το ένα και λέμε και ευχαριστώ. Εδώ πέρα θα το πω πραγματικά πρώτη φορά συνάντησα να ακούσω από τη διεύθυνση του προγράμματος ότι θα γίνουν 5 πράγματα και να γίνονται 20. Ήθελα το φυσικά μας ή που πρέπει στην εγγύμα να το αναγνωρίσω, γιατί το μόλιμος πρώτη είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να αρχίσουμε ερωτήσεις και για τον κύριο Σταυρόπουλο και για τα παιδιά, για το project και για το σχολείο. Ό,τι έχετε, τώρα είναι η ώρα. Παρακαλώ. Αν θέλετε λίγο το όνομά σας, ίσως και την εταιρεία που δουλεύετε, αν δουλεύετε, και την ερώτηση μετά. Παρακαλώ. Να σηκωθώ αυτή. Ναι, βεβαίως. Για τον κύριο Σταυρόπουλο έχω μια ερώτηση. Θυμάμαι και όλοι λέγαμε. Εργάζομαι σε κινηματογράφο στην Blender. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση με το παράδειγμα της Apple που αναφέρεται. Είναι μια μάρκα η οποία έχει γίνει τόσο αγαπητή από τον κόσμο. Οπότε πλέον ξεπερνάμε το value for money. Αλλά το θέμα είναι ότι στην ουσία είναι μια μάρκα που ό,τι και να μας λέει προσφέρει. Καταλήγει είναι πολύ ακριβότερη από αντίστοιχε μάρκες οι οποίες προσφέρουν το ίδιο και σου κάνουν επίσης την δουλειά σου και σου λύνουν τα χέρια και επίσης την καθημερινότητά σου σε βοηθάνε. Οπότε, τι πιστεύετε ότι έχει καταφέρει η Apple ως εταιρεία για να βγάλει ουσιαστικά... Χρειάζεται να ψάξει για να βρει τα λεφτά τη που κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, χρειάζεται να ψάξει τον αντικαταστάτη τη και το νούμερο ένα στο μυαλό σου που κάνει αυτή τη δουλειά είναι Apple. Αν θε να την ζητήσει για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να ψάξει να βρει ένα αντικαταστάτη. Μπορεί να βρει ένα υποκατάστατο πράγμα. Αλλά είναι, είναι αυτό που πήρε αντί για το για την Apple. Πώ συμβαίνει αυτό. Γιατί ο ανταγωνιστή δεν είναι αυτό που αντί για αυτόν πήρε Apple. Απλά να πω. Ωραία, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Η κρίση όμως, την καλή της έννοια, αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και την σκέψη μας και πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία η Apple με αυτό μου καταλύει την κριτική ικανότητα και τη σκέψη μου, γιατί μου πουλάει τη μάρκα της
και μου μιλάει κάτι τόσο αγαπητό και αριστό που με έχει βάλει σε μία ουσιαστικά, αν θέλετε, προβατοποίηση και θα με κάνει και εμένα να πάω να την ακολουθήσω χωρίς να βάλω τελικά το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μία αντίστοιχη μάρκα δεν θα τελούσε από υποκατάστατό της, αλλά στην ουσία θα ήταν το ίδιο πράγμα με το ίδιο value με λιγότερα λεφτά. μέσα από μια ματιά στο συναισθηματικό κόσμο.
δεν έχουν τελεία εκεί. Καθένα από αυτό ανοίγει σε μια σειρά δράσεων που πραγματικά μπορεί να ασχολείσαι μόνιμα και σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, μπορεί να βάλει 5 managers να ασχολούνται με το κάθε ένα από αυτό για ώστε πραγματικά να σε διαβεβαιώνουν ότι ναι, επιβεβαιώνει την αξία σου, ναι, έχει την εμπιστοσύνη, ναι, κάνει αυτό, ναι, κάνει εκείνο, κάνει άλλο. Είναι ένα καθημερινό αγώνα και κάθε ένα από αυτά θέλει, όπω λε, μια σειρά δράσεων σε ένα πολύ πρακτικό επίπεδο. Θέλει ένα δικό του πλάνο δηλαδή, προκειμένου να είσαι σίγουρο ότι αυτό να το πραγματοποιεί. Και το ένα κομμάτι είναι η επικοινωνία, σαφώ. Το άλλο κομμάτι είναι η διαφορετική του δράση. Γιατί έχω αναφέρει στον Ισπανικό. Σαφέστατα. Είναι ατελείωτη. Δεν κάναμε μόνο ειδικές προτάσεις, δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός και δεν θα δούλευε κάτι τέτοιο. Φυσικά, από τη μία πρέπει να προσφέρεις ένα προϊόν το οποίο να υπερκαλύπτει τις προσδοκίες του καταναλωτή, πρέπει να είναι κάτι καλύτερο ή διαφορετικό από τον ανταγωνιστή σου. Και όλα αυτά που είπαμε ήταν λίγο πολύ στην αναζήτηση αυτού. Όπως είπαμε, μίλησαμε για αυτοματολόγηση, δηλαδή ποιον θεωρεί ανταγωνιστή σου ο επισκέπτης σου. Και ούτω καθεξής. Αλλά σαφέστατα, το πώς θα το επικοινωνήσεις είναι ίσως το επόμενο στάδιο, αλλά είναι και αυτό απαραίτητο. Αλλά στο τέλος πρέπει η υπόσχεση που θα κάνεις να μπορείς να την εκπληρώσεις κιόλας. Παρακαλώ. Σάκης Παπαδόπουλος ονομάζομαι, δημοσιογράφος από τη Μακεδονία. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι χρόνια με το τουριστικό ρεπορτάζ, είχα να προσπαθώ να ακούσω τα αποτελέσματα του Μόνιμους Project. Προφανώς αντίκησα. Δεν έχει σημασία όμως. Ακούσαμε άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σταυρόπουλο το εξής. Αν κατάλαβα καλά, branding είναι αυτό που κάνεις για να αποκτήσεις brand. Καλά, κατάλαβα. Για να το αποκτήσεις και να το μεγαλώσεις, να το διατηρήσεις. Τώρα έχω μια έτσι, μια απλή σκέψη, μια ερώτηση μάλλον να εκτελέσετε, αλλά θέλω να με βοηθήσετε γιατί μια που σας βρήκα να μην σας χάσουμε. Τι γίνεται όταν πράξεις ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όταν μια περιοχή, αντί να κάνει κάτι καλό, κάνει δηλαδή κάτι κακό. Δηλαδή, αφήνει την πόλη γεμάτη σκουπίδια, ζητιάνους, αδέσποτα, γκράφιτι. Έχεις τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται, τους κατοίκους να συμπεριφέρονται με βαρβαρότητα. Αυτό πώς ονομάζεται. Και βράδυζε και αυτό. Και έχει μέλλον μια πόλη όταν κάνει αυτό το είδος το βράδυ. Εννοώ, όταν λέω ότι δεν είχαμε το πρώτο νομάς του γράμμα, δεν εννοώ ότι έχω πέρα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα κάνουν πολύ ξεχωριστή στο μυαλό της συνείδησης των ανθρώπων και τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι υπηρετή. Έτσι, αλλά αυτή είναι η πιο βρώμικη πόλη της Ελλάδας. Αυτό είναι ενδιαφέρον να πρόβω της Ελλάδας, γιατί ξεχωρίζει από όλες τις πόλεις. Αν λοιπόν αυτή η πιο βρώμικη πόλη της Ελλάδας κατορθώσει με ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο, μέσα σε ένα χρόνο, να γίνει πιο καθαρή, τότε αυτό το μειονέκτημα θα γίνει το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα μετά. Γιατί η διαφοροποίηση είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ δυνατό χαρακτηριστικό στο πράγμα. Αν οποιαδήποτε πόλη σχετικά καθαρή, δεν θα πάρει κανένας καθαρή. Αν όμως η πιο βρώμικη, άθλια, ανήθικη και παράνομη πόλη μέσα σε ένα χρόνο γίνει αυτό, αυτό είναι καταπληκτικό επίπεδο. Και θα γίνει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, με την απόφαση που πήραν ότι θα γίνουμε η ασφαλύτερη χώρα στον κόσμο. Το κάνανε και τότε η εντύπωση της ασφαλέστερης έγινε πολλαπλά πιο δυνατή από ό,τι να λέγανε «ΟΚ, είμαστε μια ασφαλής πόλη». Θέλω να πω ότι κάθε μειονέκτημα κρύβει μέσα του μια ευκαιρία στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Ξέρετε όμως κάτι, αν αυτή τη δρόμικη πόλη την έβλεπε στην Ινδία ή στην Μέση Ανατολή, ενδεχομένως να γεννούσε ενδιαφέρον. Εδώ σε κάνει να στεναχωριέσαι. Να μπορώ να προσθέσω κάτι. Ναι. Για το branding, είναι αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος πιο πριν και όταν έχει να κάνει με μια πόλη, μια χώρα, ένα νησί, είναι αυτό που υπόσχεσαι στους πελάτες, στους τουρίστες, είναι τελικά να υπάρχει. Γι' αυτό και ένα παράδειγμα από αυτά που κάναμε στην εργασία μας ήταν όταν τους είπαμε ότι αυτό είναι το νησί για τους ποδηλάτες ή για τους πουλάκηδες. Οι φορείς πάνω στο νησί έπρεπε να κάνουν αυτά που οι πουλάκηδες θέλουν και περιμένουν να δουν όταν πάνε εκεί.
Οπότε νομίζω ότι στο τέλος δεν είναι τόσο πολύ το τι είναι αρνητικό για το νησί, αλλά και το τι θέλει ο καθένας και τι περιμένει ο καθένας από το branding, από αυτό που του υπόσχονται. Αν πάρει τα 5 θετικά που του υποσχέθηκαν, νομίζω ότι θα δώσει σημασία στο ένα αρνητικό που μπορεί να έχει το μέρος ή το νησί ή οτιδήποτε. Αυτό. Lucky the Sydney Bird Watchers. Είναι η τουριστική αρχή του Bird Watchers, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συγκριτικά στο νησί μου μόνο. Και από εκεί πέρα, κάτι πιο ακόμα πιο προκρατικό σε ό,τι αφορά το πρώτο μνημόνι που η αρχή, αν το θέλετε έτσι, το κοντάζει όλοι μας, ξεκινούσε από το συμπέρασμα που βγάλαμε με νούμερα ότι η πτώση του μαζικού τουρισμού και η προοπτική για κάποια ανάμειξη του μαζικού τουρισμού στο Μόνιμο δεν υπάρχει. Ότι η πτώση είναι οριστική, η κατάσταση του ασθενής κατέληξε. Ότι η προοπτική που υπάρχει εκεί είναι μόνο μέσα από vertical market, μόνο μέσα από εμείς κάθε τις αγορές, όπως είναι αυτές που προαναφέραμε. Και στην κατεύθυνση αυτό, στην κατεύθυνση του να μπορέσει να προσεγγίσει αυτές, να καταστεί πιο ανταγωνιστικό ο προορισμό του Μολύβου σε σχέση με άλλου αντίστοιχου προορισμού, πρέπει να γίνουν τα ενέργειε, αυτέ που είναι εφικτέ με τα μπάτζετ που υπάρχουν, γιατί πρώτα το έγινε όταν είναι και ρεαλιστική, και στο τέλο τέλο να προωθηθεί και αντίστοιχα. Εγώ, ναι, προηγούμενο. Η ερώτηση είναι ότι παρόλο που λέγομαι Χρυσοδούλου, έχω μια εταιρεία μικρή. Πορεία και επίσκεψη. Και προσπαθούμε και κάνουμε όλο αυτό το branding 5 steps που οδηγήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Για το πρακτικό σας βλέπω εδώ γιατί σας ασχοληθείτε και με μεγάλες εταιρείες. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το branding στις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα του 2012. Και πόση διάρκεια πρέπει να έχει αυτό το branding και να το προσπαθούν έκτενε εκεί πέρα. Είναι η διάρκεια και τις λεφτά σοδεύοντας σε διαφήμιση σε σπιτική τρόπο, σε social media, προσπαθήσουμε να διαφήμιση. Αν το branding είναι μια σχολή πανεπιστημίας. Δεν είναι τα σχολεία για μηχανές. Ναι, γιατί προσπαθούν να καλύψουν υποχρεώσεις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά σαφώς πρέπει να δώσουν μια κομμάτι στο marketing, στην διαφήμιση. Σαφώς. Είναι μια επένδυση για επικοινωνία, η οποία προφανώς θα ένα βάζει αυτό. Έτσι όπως κάνουν μεγάλες εταιρείες, φτάζουν να κάνουν μικρές σε άλλη κλίμα. Μπορούν να το κάνουν και τίποτα, ξέρω. Έτσι δεν είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά σε άλλη κλίμακα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αφιβολία ότι είναι σημαντικό να λειτουργεί κάποιος με τέτοια σκέψη στο μυαλό του. Είναι σημαντικό να σκέφτεται τι λένε οι άνθρωποι για μένα, τι μεταφέρουν οι τωρινοί μου πελάτες ή οι μελλοντικοί πελάτες για την εταιρεία μου. Τι έχουν στο μυαλό τους όταν σκέφτονται αυτό το πράγμα και τι θα ήθελα να έχουν στο μυαλό τους. Οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα, κάνουν μια αγορά και αφήνουν να τους ξαναδώ ποτέ ή με έχουν εκεί σαν ένα μέρος το οποίο πρέπει να επισκέπτομαι συνέχεια. Γιατί μπορεί να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, μπορεί να βρω κάτι διαφορετικό. Είναι one stop και έφυγα, είναι fun. Έχω ένα site το οποίο τους βλέπω να μπαίνουν μέσα και βλέπουν όλο και περισσότεροι και λένε στους φίλους τους, πες εκεί να δεις τι υπάρχει, γιατί μπορεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αρχίζουν και δουλεύουν για τη δικιά μου φήμη. Είναι τόσο δηλαδή ενθουσιασμένοι με τα πράγματα που έχουν δει και με τον τρόπο του οποίου συμπεριφέρθηκα και, ώστε να αρχίσουν να δημιουργούν φήμη για μένα. Οι μικρές εταιρείες μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα αυτό. Γιατί έχουν πολύ και προσωπικές σχέσεις με ανθρώπους. Είναι διαφορετική δυνατότητα που σου δίνεται να ενθουσιάσεις τον άλλον όταν το κοιτάζεις στα μάτια. Έτσι, δεν είναι ένα λόγο, δεν είναι μια απρόσωπη εταιρεία, δεν είναι αυτό που καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μας σαν την ψευτιά της διαφήμισης. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν πολύ πιο εύκολα και μάλιστα τώρα σε αυτό που λέμε ψηφιακή εποχή. Έτσι, όταν το κοινό είναι μέσα στο σπίτι σου και μπορεί τόσο εύκολο να επικοινωνήσει μαζί του, είναι εύκολο να το κάνει γιατί είναι και πάρα πολύ ακριβό. Πόσο είναι κρίσιμο αυτό.
είναι σε πόσο μετρήσιμο. Είναι καθημερινά μετρήσιμο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα χρησιμοποιείς το ίντερνετ, είναι ένα πολύ interactive μέσο. Είναι ένα πολύ interactive μέσο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα πρότεινα σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση να αρχίσει να επενδύει στα κλασικά media, γιατί αν ξεκινήσει να κάνει κάτι, θα πρέπει να το κάνει και να έχει διάρκεια και να επιμείνει. Θα πρέπει πραγματικά να πει: θα κάνω αυτή την επένδυση και θα την κάνω. Πώς θα την κάνει και πώς θα την κάνει. Αλλιώς δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο να πει: έκανα μια καταχώρηση εκεί. Τι το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να πει: μια καταχώρηση εκεί και να πει: τώρα έκανα επειδή είναι Χριστούγεννα και ξέρω τα Χριστούγεννα ο κόσμο θα έρθει να. Okay, θα αυξήσω τι πωλήσει μέσα από το μήνα. Αλλά οι πολυδιασπασμένε προσπάθειε δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι που θα αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Και μπορεί να κοιτάνε και πιο έξω από τα συμβατικά μέσα τη διαφήμιση. Ζακίλα, περισσότερο συνέχεια την ερώτηση που έκανε από εδώ ο κύριο Συνάδελφο και αδερφέ, σε πέρα τι λέτε εσύ. Λέμε για το brand και για το brand. Σε τώρα μετά από λίγο καιρό το Λιμπράν, εάν δεν το προσέξουν, θα γίνει Λιμπράν και θα ξαναφερθεί Λιμπράν. Και πάει λέγοντα. Αυτό είναι το οποίο πάθαμε εμεί εδώ στην Ελλάδα και έχουμε στην Ελλάδα για διάφορε επιχειρήσει. Νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερο τον καθημερινό έλεγχο των ασθενών σημάτων που απλά μεσέβονται από παντού. Οπότε, πολλέ φορέ, αν το δούμε με χάρη ένα ο μόρφο έχασε και τώρα ξαφνικά αν θα κάνει αυτά τα πέντε πράγματα, θα κερδίσει τη για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ήταν όμω, αν είναι να το πάει, θα πάει στα επόμενα 7 χρόνια, στο οποίο το χρόνο από 0 έω 10, το κέρδο που δεν θα κάνει, να πει ελάχιστο. Περισσότερο πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να κρατάει καθημερινή προσοχή αυτά τα πολύ ασθενή σήματα, δηλαδή να μην φτάσουν πια στο επίπεδο του εγώ, όπως όπω είχα πει τώρα η κόντα, το χτε, το αργή γύρω πάτα, τα λύσει από λίγο 25.000 κόσμο. Πρέπει όμω λες και έγινε πρώτο από λύσει μόνο. Και για μένα δεν είναι. Νομίζω ότι υπόθηκε εδώ, ότι είναι καθημερινή δουλειά, δεν τελειώνει ποτέ. Κι όμω βλέπουμε ότι και μεγάλε εταιρείε, οι κόντε που υπάρχουν, όλοι τα μηνόρτα έχουν. Ξαφνικά βγαίνει εκτό αγορά. Και αλλά σε τελείω μορφή. Ή παλιά στην εποχή μου ήταν η Ολιβέτη. Πρώτοι στου υπολογιστέ και τώρα δεν του ξέρει καθόλου και εγώ και εκείνη. Η αναστροφή του ρομπότ που στέλνει πάρα πολύ όμορφο. Θα ήθελα να συμπληρώσω κι εγώ, παίρνοντα το σπασμένο κινητό, ότι το rebranding δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή διαδικασία, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν την αντιληφθούμε ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλο βάθος, σε πάνω στην πιθανότητα αυτού που επανεφέρει εκ βάθρων, τότε καταντάει να είναι ένα απλό επιφανειακό επικοινωνιακό τρίκ σαν αυτό που έδινε στον γιατρό προσανή του Μολιέρ ο αντίστοιχος χαρακτήρας ένα κρίσμα και ένα καλό καθαρτικό σαν μόνιμο φάρμακο ή οτιδήποτε και ανήκει. Κατά δεύτερο λόγο, δεν θέλω να πω κάτι, να πω μια φιλοσοφική διάσταση συνέπεια brand. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να υπάρχει κακό και καλό πράγμα, ένα κολλάρι δηλαδή, το επιθυμητό που θέλω να σκεφτώ είναι το καλό πράγμα, ίσως να είναι σε όλη την έννοια αγάπη. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, είμαι ειλικρινής, είμαι διαφανής, σέρνω πρώτον εαυτό μου, σέρνω τους καταναλωτές, θέλω να του δώσω αυτό που θέλουν, θα είμαι πάντα καλός, όχι απαραίτητα με ένα μονόπλευρο όφελος δώσε, αλλά και πάρε και το πράγμα κάνει δίκιο. Άρα είναι ειλικρίνεια, αγάπη, δικαιοσύνη και εκτίμηση σε ασφαλισμό. Η οποία λοιπόν είναι μια ιδιωτερή αγάπη το πράγμα. Γαλλική επανάσταση με την ψηλή αυτό. Δεν θα διαβάσω. Γαλλική επανάσταση με την ψηλή αυτό. Πολύ σωστή η Γαλλική επανάσταση.
Η Σάτσι για πολλά χρόνια με αυτό που κούλαγε, ας πούμε, σαν συμβούλευε τους πελάτες της, σαν μοντέλο ανάπτυξης, ήταν ένα εργαλείο που λεγόταν Lab Trans και που έλεγε ακριβώς αυτό, ότι τα trans πρέπει να γεννούν και να γεννούν και να δίνουν, έτσι, να υπάρχει μια σχέση αγάπης με το κοινό. Χρόνο για άλλες δύο ερωτήσεις, πάνω. Λέγομαι Τζάμις Δημήτρης και θα ήθελα απλά να πω ότι περίμενα να δω στο rebranding του Crisis. Θα πρέπει να τα δω στο τέλος και με ελληνικά γράμματα, όχι με τα ελληνικά. Και αυτό γιατί. Κρίση, ετοιμολογικά, είναι το κρίνω. Και το κρίνω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κρίνουμε τι δεν κάνουμε καλά στο παρελθόν, να κρυφτούμε από τους άλλους τους οποίους προστάμε, έτσι πρέπει να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή, άρα πρέπει να δούμε την κρίση σαν μια ευκαιρία να ξαναδημιουργήσουμε από την αρχή πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερη ευκαιρία τη ζωή μας. Πέρα λοιπόν το τόνο αυτό της αισιοδοξίας να το δω να η κρίση να γράφει και προτεραιοδοτικά. Αν αφήσετε το email σας, θα σου πείτε εγώ που να μην είναι. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ανέκδοση. Ακριβώς γίγαμε. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ και ειδικά τον κύριο Σταυρόπουλο. Θα γυρίσουμε σήμερα και θα γυρίσουμε με την τελευταία πτήση και αύριο έχει δουλειά. Με μεγάλη θυσία και την εκτιμούμε βαθιά. Ευχαριστούμε τα παιδιά για την συμμετοχή τους και την πολύ δυναμική.